Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Καλή εβδομάδα σε όλους εύχομαι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 παρα 10 με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πολλά και σημαντικά βέβαια είναι τα θέματα και τη σημερινή μέρα, όμως το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Πελοπόννησο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων. Με εκπροσώπους 18 επιχειρήσεων από όλες τις περιφερειακές ενότητες Πελοποννήσου, που απασχολούν συνολικά 8.375 εργαζόμενους και έχουν επενδυτικό πλάνο 850 εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, όπου ξεδίπλωσε το αναπτυξιακό πλάνο της κυβέρνησης που θα ενθαρρύνει επενδύσεις στην Πελοπόννησο και ολόκληρη τη χώρα και θα βοηθήσει στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Της πανδημίας διαπιστώσαμε ότι ήμασταν πεθυμένοι ως προς την δυνατότητα πρόσβασης σε πρώτες ύλες και σε τελικά φάρμακα και στα πλαίσια της πολιτικής της ευρωπαϊκής για στρατηγική αυτονομία και στον κλάδο των φαρμάκων χρειαζόμαστε περισσότερες τέτοιες επενδύσεις και το γεγονός βέβαια ότι μια επένδυση σχεδόν 200 εκατομμυρίων γίνεται στην καρδιά της περιφέρειας Πελοποννήσου αναδεικνύει απόλυτα την μεγάλη έμφαση την οποία δίνουμε στην διασπορά των παραγωγικών επενδύσεων σε ολόκληρη την χώρα. Μία μονάδα που είναι για παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων ενοικιδιολογών και μία δεύτερη μονάδα που είναι για παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων οκολογικών. Είναι και τα δύο στήρα και ενέσιμα με τις ύψιστες προδιαγραφές και το πιο σημαντικό είναι το capacity που έχουμε. Τα μεν πενιχυλινούχα θα μπορούν να τροφοδοτούν το 30% των ευρωπαϊκών ανατών σε φάρμακα της κατηγορίας αυτής και πρωτεσίες και το δεύτερο τα οκολογικά το 37% της Ευρώπης. Επισκεπτόμενος φαρμακοβιομηχανία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό και ακολούθως εταιρεία ανακύκλωσης η οποία πρωτοστατεί στην αναγέννηση δευτερογενών πλαστικών πρώτων υλών στα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη βούληση της κυβέρνησης να αναστρέψει το αναπτυξιακό έλλειμμα της Πελοποννήσου, βάζοντας μπροστά ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 5,25 δισεκατομμυρίων ευρώ με 200 έργα που ακουμπούν σε όλους τους τομείς. Έχουμε αρχίσει και ένα πρόγραμμα επιμόρφωση διαφόρων κατηγοριών από φύτων με βάση τις τέχνες ανάγκες. Το professional development της έννοιας φαρμακομηχανίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι θα χρειαστούμε ειδικές δεξιότητες. Τις οποίες επίσης γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον Φεβρουάριο. Προτιμάται μια εκδήλωση εδώ στην Τρίπολη με τους συλλόγους των γονέων και δημόνων να έρθουμε να μιλήσουμε για τα επαγγέλματα που προσφέρουμε στη φαρμακοβιομηχανία. Επαγγελματικό προσανατολισμό. Το έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Υπάρχει και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εδώ που θέλουμε να δούμε διάφορα τμήματα και με τον ΟΑΕΔ διάφορες επανεκπαιδεύσεις. Νομίζουμε ότι ξαναβάζουμε την Τρίπολη δυναμικά στο χάρτη να γίνει hub φαρμακοβιομηχανίας για την Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι αν λέγαμε ότι όλα αυτά θα συνέβαιναν εδώ στην Τρίπολη πριν από 3 χρόνια, δεν θα μας το πιστεύαμε. Όχι. Σε σύσκεψη που ακολούθησε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του, παρουσιάζοντας τις πτυχές και τις στοχεύσεις του μέλλοντος. Συντάξαμε αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο και θα έχετε στη συνέχεια να δείτε, για να μπορέσουμε ακριβώς να προσδιορίσουμε την ανάγκη ενός συνεκτικού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο να συνενώνει διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και να υπακούει σε μια νέα λογική. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, θέλω να ακούσω από εσάς κυρίως ποια είναι τα βασικά ζητήματα και οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζεται ο καθένας στον δικό του τομέα δραστηριότητας, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά και ξέρω αυτό αποδεικνύεται και έμπρακτα και εδώ πέρα στην ΔΥΠΕ της Τρίπολης, ότι ανάπτυξη χωρίς παραγωγικές επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρχει.
Σε σημαντικές ανακοινώσεις για σειρά έργων σε κάθε νομό της περιφέρειας με τη Μεσσηνία στο επίκεντρο προέβησαν υπουργοί που συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στην Τρίπολη, δίνοντας και το στίγμα για την επόμενη μέρα. Στο επίκεντρο οι υποδομές, τα ζητήματα της εργασίας και της οικονομίας. Η οικονομία θα αναπτυχθεί, θα μεγεθυνθεί κατά 6%. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός πολιτικός στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η ανάπτυξη αυτή να είναι συνεκτική, να αφορά όλους, να μοιράζεται δίκαια σε όλες τις περιφέρειες. Σε αυτήν την τροχιά, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Πελοποννήσου με τους στόχους υψηλούς και τα έργα που προωθούνται από τα Υπουργεία για κάθε περιφερειακή ενότητα, μεγάλα όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι Υπουργοί. Είναι το λεγόμενο φράγμα του Μιναγιώτικου μαζί με το δίκτυο. Ένα πολύ μεγάλο έργο για το οποίο 19 Δεκεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα έχουμε τις προσφορές των εταιριών που επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα μπορέσει να αρδεύσει την ολόκληρωσή του 35.000 στρέμματα. Μόνο η κατασκευή του φράγματος μαζί με το ΦΠΑ είναι περίπου 145 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί έως τέλος του 2025. Είναι το έργο του δικτύου της αξιοποίησης του φράγματος στο Φιλιατρινό. Όπως ξέρετε, το φράγμα έχει ολοκληρωθεί, άρα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το δίκτυο. Συνολικά μιλάμε για 11 έργα αρδευτικά, προϋπολογισμού 350 εκατομμύρια ευρώ σωρευτικά. Πρώτον είναι τα έργα οδικής ασφάλειας που έχουμε εντάξει ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ. Και το δεύτερο σημαντικό έργο είναι αντιπλημμυρικά έργα με τη συνεργασία των παραχωρησιών της τάξης περίπου των 60 εκατομμυρίων ώστε να κλείσουμε εκκρεμότητες ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, δεν θα μπορούσε παρά να αναφερθεί και στο μεγάλο έργο του Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Αυτή τη στιγμή έχουμε προσωρινό ανάδοχο, προχωράμε το μέσο επόμενο διάστημα, υπογράφουμε και άμεσα ξεκινούμε ένα πολύ μεγάλο έργο. Βέβαια, στη Μεσσηνία δεν σταματούμε εδώ πέρα. Παρεμβαίνουμε και σε μικρότερα έργα, όπως είναι το Σουλινάρι Κορυφάσιο, το οποίο εκτελούμε ήδη αυτή τη στιγμή το έργο, όπως είναι η Γιάλωβα. Ένα έργο που μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και εκεί προσωρινό ανάδοχο, ώστε να προχωρήσουμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε επίσης πως με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού τρέχει διαδικασία των μελετών για το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Να καταφέρουμε να την αδειοδοτήσουμε περιβαλλοντολογικά και κατόπιν να ξεκινήσουμε και αυτό το τεράστιο έργο που θα δώσει μια διαφορετική δίωδο προς τη Μεσσηνία. Στην Τρίπολη σχεδόν ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο και οι αναφορές ξεχωριστές. Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί, έρχεται από την Πελοπόννησο. Η πιθανότητα να αξιοποιήσουμε τις εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές, δηλαδή εφόσον πραγματικά διαπιστωθεί ότι βρούμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Αυτές οι πηγές, αν βρούμε δηλαδή φυσικό αέριο στο υπέδαφος της χώρας μας, στις θαλάσσιες περιοχές αυτές, αυτό το φυσικό αέριο μέσα από την Πελοπόννησο θα διέλθει. Ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας, 234 εκατομμύρια θα έρθουν στην περιοχή. Με την προτεραιότητα 2 την ενεργειακή μετάβαση, κλιματική ουδετερότητα 56 εκατομμύρια. Την προτεραιότητα 3 την αναπροσαρμογή χρήσεων γης στην κυκλική οικονομία 16 εκατομμύρια. Δίκαιη εργασιακή μετάβαση, τρέχουν ήδη προγράμματα από τη ΔΥΠΑ 64 εκατομμυρίων ευρώ και τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας 6 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την πολιτική, δημιουργούμε ελκυστικότητα στις περιοχές για να έρθουν επενδύσεις. Να κάνω μία μνήμα για το ΠΕΠ Πελοποννήσου που ανήκει στο ευρύτερο κομμάτι του ΕΣΠΑ και να πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα περιφερειακά προγράμματα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση. Η Στερεοσκοπία Κρεμμυρίου τα τελευταία χρόνια έχει μάλιστα βραβευθεί σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια προγράμματα μαζί με την NASA. Μια άλλη πολύ σημαντική υποδομή που δημιουργούμε είναι στη Μεσσηνία το έξυπνο περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Εν μέσω κρίσης του 2022, προβλημάτων, πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης, πολέμου, σειρά της Ευρώπης κλπ. Τα έσοδα φέτος μέχρι σήμερα είναι 6,7% πάνω από το 2019. Σήμερα κυρίες και κύριοι ανακοινώνουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία με 6 επιμέρους προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορά μόνο αυτή η πρωτοβουλία που ανακοινώνουμε σήμερα 68.000 νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Επιδοτούμε την εργασία και να βοηθάμε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην αύξηση της απασχόλησης. Έχουμε οριζόντιες πολιτικές σε ό,τι αφορά το σχολείο, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία πλέον συνδέεται πολύ πιο στενά με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας και στα πανεπιστήμια μας.
80 νοσοκομεία και 157 κέντρα υγείας εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου ήδη υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί δράσεις 37 εκατομμυρίων για τα νοσοκομεία, για τα 8 νοσοκομεία και 8 εκατομμύρια για 14 κέντρα υγείας. Αυτό που αλλάζει κυρίως είναι όλη η λογική για τη φροντίδα της υγείας. Θέλουμε να είναι οι δομές παντού καλές και να σας πω ενδεικτικά ότι δίνουμε αρκετά χρήματα σε όλες τις δομές υγείας στην Πελοπόννησο. Έχουμε υλοποιήσει και έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτιστική ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας μας. Τώρα έμφαση στα ζητήματα της Πελοποννήσου δίνει η κυβέρνηση με διαρκείς συσκέψεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της Τρίπολης με τα αντίστοιχα υπουργικά κλιμάκια. Στο επίκεντρο και τα θέματα της αυτοδιοίκησης, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και φυσικά των δημάρχων της Πελοποννήσου. Τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και των δημάρχων της Πελοποννήσου. Να πείσουμε τον Πρωθυπουργό και δι' αυτού να άρουμε τη χώρα εμπόδια που δεν υπάρχουν σε άλλα επίπεδα της διακυβέρνησης, προκειμένου να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο, μια πιο ισχυρή αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Πέτσας στάθηκε στα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο φόντο και της ενεργειακής κρίσης, αλλά και σε επίπεδο κυβερνησιμότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με τα 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσουμε πιστεύω αυτή την εβδομάδα, έχουμε κάνει πρόβλημα στο Γενικό Διευθυντήριο, με τα χρήματα έχουν έρθει, με να κάνουμε την κατανομή αυτές τις μέρες. Με τα 50 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, αυτά που θα δούμε τώρα, θα φτάσει 332 εκατομμύρια ευρώ έξτρα χρηματοδότηση φέτος στους Δήμους για τον ενεργειακό κόστος. Νομίζω ότι είμαστε σχετικά καλά. Θα συνεχίσει όμως αυτή η στήριξη να είναι ξεκάθαρο σε εσάς και την επόμενη χρονιά. Έχει προβληθεί στον προϋπολογισμό. Δεύτερο στοιχείο είναι οι σχολικές επιτροπές. Δώσαμε μια έκταση χρηματοδότηση τον Μάρτιο, μια δεύτερη τον Σεπτέμβριο. Κανονική χρηματοδότηση βγήκε τις προηγούμενες ημέρες των 28 εκατομμυρίων η τελευταία δόση της χρονιάς. Άρα νομίζω ότι είμαστε σχετικά καλά για να κλείσουμε το έτος. Μέχρι 15 Ιανουαρίου, να ξέρετε ότι θα πάρετε ενισχυμένη δόση για τις σχολικές επιτροπές. Δεν θα πάρετε δηλαδή τα 28 εκατομμύρια που θα πάρετε κάποια στιγμή τέλος Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου. Θα πάρετε μέχρι τις 15 Ιανουαρίου μια ενισχυμένη δόση για τις σχολικές επιτροπές. Τρίτη πτυχή του ενεργειακού κόστου είναι η εταιρεία. Ετοιμάστε τη διάταξη, θα κατατεθεί αυτές τις μέρες για ψήφιση, ώστε να επιτρέπεται η χρηματοδότηση απευθείας από το Υπουργείο Εσωτερικών, με πόρους του Γενικού Διευθυντήριου για τις ΔΕΙΑ, για να δημιουργήσουμε τον ενεργειακό κόστος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς να πιέσουμε το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρχει διαθέσιμος χώρος και για φέτος να κάνει κάτι παραπάνω. Αν όχι όμως, αυτό που εγώ θέλω να πω σε όλους σας είναι ότι το πολιτικό βάρος που θα ρίξουμε σε επίπεδο κυβέρνησης από το Υπουργείο θα είναι να ενισχυθούν ΔΕΙΑ καθοριστικά. Τα 20 εκατομμύρια φτάνουν, τα 40 εκατομμύρια που είχαμε πει ίσως και αυτά φτάνουν. Νομίζω ότι παρατηρήσουν τη δέσμευση που θα κάνει μαζί με την κυβέρνηση. Δηλαδή τα 2/3 του επιπλέον κόστους θα αναλάβει η κυβέρνηση, τα 2 υπουργεία, υπουργικών και εσωτερικών, και το 1/3 να το απορροφήσετε εσείς. Χαρακτηριστικές οι αναφορές του Προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου και Δημάρχου Άργους Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσου. Πράγματα που θα ήθελα να σα πω να τα λάβω στην παρέμβαση. Η δίνη του κέντρου, η αστική δίνη του λεγάμου πεδίου τη Θεσσαλονίκη του κέντρου. Είναι τελείως διαφορετική η φυσιογνωμία τους και τα χρήματα τα οποία χρειάζονται από τον κόσμο που μας δίνουν. Είναι ξεκάθαρη η δέσμευση δική μας ότι η κυβέρνηση, αφού πάρει την απόφαση από το σημείο της υπηρεσίας που τώρα καταγράφεται, θα δει όλες τις πηγές της και μαζί με εσάς, ο σκοπός μας θα είναι να αντιμετωπίσουμε ξανά τα ζητήματα που θα οδηγούν στην οικονομική, στην αποτελεσματική διεκδίκηση των δήμων σας και των περιφερειών. Δεν πρόκειται να αφήσουμε στο έρμεο του Θεού και της βούλησης μιας κυβέρνησης που ήθελε να βάζει τις προπολογές στους εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειώτες και πόλη της θητείας με τις εκλογές. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τρίπολη και των Υπουργών. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκεται στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Σημαντικές οι ανακοινώσεις για μια σειρά από έργα για κάθε νομό της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το επίκεντρο βέβαια βρίσκεται
και η Μεσσηνία. Πολλά τα ζητήματα. Θα έρθουμε και πάλι σε λίγο στο θέμα μαζί μας. Θα είναι ο Διευθυντής Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, ο Θέμης Κανελόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην Τρίπολη από το πρωί. Να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Στο λιμάνι της Καλαμάτας φιλοξενούνται 60 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σήμερα ανοιχτά της νήσου Σαπιέντζα. Το σκάφος το οποίο επέβαιναν ήταν ακυβέρνητο, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για τη διάσωση. Η Ιταλία λένε ότι πήγαιναν πάλι κι αυτοί. Ανοιχτά τη Σαπιέντζα για μια ακόμη φορά έσβησε το όνειρο για ένα καλύτερο αύριο, ίσως στην Ιταλία, για δεκάδες μετανάστες, όταν το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Χθες το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το λιμεναρχείο. Ένα σκάφος εξέπεψε SOS 41 μίλια νοτιοδυτικά τη νήσου Σαπιέντζα. Έσπευσαν παραπλέοντα σκάφη και περισυνέληξαν 60 μετανάστες, στην πλειονότητα τους Αφγανοί. Μεταφέρθηκαν με σκάφη στο χώρο εδώ του λιμεναρχείου και κρατούνται εδώ στο χώρο. Είναι 52 άντρες, 8 γυναίκες. Και έχει και ηλικίες είναι περίπου 14 με 17, είναι πολλά τα άτομα. Είναι γύρω στα 40 άτομα, 14 με 17. Εμείς από την πρώτη στιγμή συντρέξαμε στο πρόβλημα πάλι του λιμεναρχείου με φαγητά, με τις χημικές τουαλέτες. Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει φέρει τα στρώματα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Περισυνελέγουμε αυτούς τους ανθρώπους και κοιτάμε πώς να περάσουν αυτοί καλά. Μαζί μας είναι ο Ερυθρός Σταυρός, από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ από τα ξημερώματα. Και η εθελοντική ομάδα 4x4. Ο Δήμος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Κάθε φορά αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή κάποιος καλύτερος χώρος. Στο Δήμο Καλαμάτας δεν υπάρχει. Τώρα, και ο χώρος εδώ που έχουμε είναι ναι μεν ακατάλληλος, αλλά κοιτάμε με τις παρεμβάσεις που κάνουμε να γίνεται πιο ανθρώπινος. Σε λίγο θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις για αυτό το θέμα. Θα πάμε όμως στην Τρίπολη, γιατί είναι μαζί μας ο Διευθυντής Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, ο Θέμης ο Κανελόπουλος. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα, από το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, εδώ που σε λίγη ώρα ουσιαστικά, ομιλία, σε περίπου 2 ώρες, ανάμε. Ναι. Σωστά, και από ό,τι βλέπετε έχουν γίνει και σχετικές προετοιμασίες. Εκείνο στο οποίο ωστόσο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι σήμερα Δευτέρα, στο άνοιγμα της εβδομάδας, ο Πρωθυπουργός από την Τρίπολη θέλησε να δώσει το στίγμα του για το αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει θέσει για την Πελοπόννησο, όπως φυσικά και για τις υπόλοιπες περιφέρειες ολόκληρης της χώρας, σε έναν άξονα που εκτείνεται μέχρι το 2030. Έργα αξίας 5,25 δισεκατομμυρίων ευρώ, να το κρατήσουμε αυτό, όπως και άλλα έργα τα οποία σχετίζονται όχι μόνο με την κρατική αναφορά αλλά και με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Φαίνεται ότι μπαίνουν μπροστά για την περιοχή μας για τα επόμενα χρόνια. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σταχυολογήσουμε αρχικά τα δεδομένα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού είναι η παρουσία της βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, εκεί όπου θέλησε να δώσει ουσιαστικά την δική του στόχευση στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι επενδύσεις οι οποίες γίνονται, οι οποίες ουσιαστικά και με τη συνάντηση που είχε με 18 επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι απασχολούν μάλιστα στις εργασίες τους περίπου τους 8.000 εργαζόμενους, θέλησε να δείξει ότι ο στόχος και ο βασικός στόχος από εδώ και πέρα της κυβέρνησης είναι η στήριξη των θέσεων απασχόλησης, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, όπως και αργότερα επισημάνθηκε αυτό από τον πρόεδρο της ΔΥΠΑ, του πρωινού ΑΕΔ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, με μια σειρά από προγράμματα τα οποία ξεκινούν και έχουν και αναφορά και στην Πελοπόννησο. Στοιχείο και σημείο αναφοράς μέσα στην όλη παρουσία του Πρωθυπουργού στην Τρίπολη ήταν η μεγάλη αντιπροσώπευση, ουσιαστικά και η παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου. Μια σειρά από υπουργοί ήταν εδώ και έθεσαν για τους δικούς τους τομείς, τόσο τις οριζόντιες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται, όσο και κύρια τα ζητήματα που έχουν εξειδικευμένες στοχεύσεις. Είτε έχει να κάνει με τις υποδομές, είτε έχει να κάνει με άλλα θέματα. Σημείο αναφοράς για τη Μεσσηνία. Είναι σίγουρα τα μεγάλα οδικά έργα, για τα οποία ωστόσο ξέρουμε ότι έχουν δρομολογηθεί, όπως το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Περιμένουμε και εμείς να τρέξουν οι εξελίξεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Υπάρχουν τα θέματα φυσικά με το πύργος Καλονέρο Τσακώνα εκεί. Θα πρέπει να υπάρξει απαραίτητη μελετητική οριμότητα για να πάμε στο επόμενο στάδιο της χρηματοδότησης. Είχαμε τις αναφορές του Πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο θέμα. Όμως επαναλαμβάνω ότι είμαστε αργά ακόμη για να δούμε εξελίξεις υλοποίησης στον συγκεκριμένο οδικό άξονα που έρχεται να κουμπώσει το δαχτυλίδι της Πελοποννήσου. Τα φράγματα, τα αρδευτικά φράγματα βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη μεγάλη εκκρεμότητα του Φιλιατρινού ακόμη στην αναμονή.
για το τι πρόκειται να γίνει με τα δίκτυα. Και έχουμε και το Μπιναγιώτικο, το οποίο με μια άλλη μορφή μέσα από το πρόγραμμα Είδωρ μπαίνει μπροστά. Σίγουρα πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό. Και άλλα φράγματα στην Πελοπόννησο, όπως το φράγμα της Κελεφίνας, όπως το φράγμα του Ασοπού, για το οποίο υπήρξαν αναφορές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Να σου τονίσω ωστόσο ότι υπήρξε η θετική ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του κ. Πλακιωτάκη, ο οποίος και στάθηκε στα ζητήματα της δημιουργίας δύο βασικών υποδομών. Η μία στη Νεάπολη Βοΐων, στη Νεάπολη της Λακωνίας δηλαδή, με την δημιουργία Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, και στην περιοχή της Μπούκας θα αναμένεται να γίνει κάτι αντίστοιχο. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει και συγκεκριμένο περιεχόμενο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σε οικόπεδο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αλλά σίγουρα θα προσδώσει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι βέβαια στα πρώτα βήματα αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να βρεθεί ανάγκη, πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση, πρέπει να βρεθούν μία σειρά από κονδύλια για να τρέξει συγκεκριμένη επένδυση. Να σου πω ότι δεν υπήρξε καμία μα καμία αναφορά για το αντιπλημμυρικό. Έτσι, ενδεχόμενα από ό,τι βλέπουμε, έχει χαθεί το συγκεκριμένο έργο, μαζί και οι πόροι που αναφέρονται στο μεγάλο αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας. Σίγουρα όμως, από την άλλη, 200 έργα, στοχεύσεις, προσδοκίες, προοπτικές για την Πελοπόννησο είναι πολύ μεγάλες και αναμένεται αυτές να τεθούν και στην συνέχεια στην παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού και στην κεντρική του ομιλία στην Τρίπολη. Στις 7 λοιπόν, εκεί στο Πνευματικό Κέντρο θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Πολλά τα ζητήματα που αναφέρθηκαν, όπως είπες και εσύ, Θέμη, σήμερα, που έχουν να κάνουν με υποδομές, εργασία, οικονομία και βέβαια ό,τι έχει να κάνει και με τα έργα της Μεσσηνίας. Δεν ξέρω αν τέθηκαν ζητήματα αγροτικά και σε ποιο επίπεδο. Και αγροτικά, αλλά όχι. Αλλά όχι με τη μορφή που θα το περίμενες, δηλαδή να ακούσουμε συγκεκριμένα για προϊόντα. Περισσότερο εστίασαν όλα αυτά στα προγράμματα που τρέχουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους νέους γεωργούς, για την άρδευση. Σου είπα νωρίτερα για τα ζητήματα των υποδομών. Υποδομές που είμαστε πολύ πίσω. Όμως επαναλαμβάνω ότι το καλάθι θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο αν είχαν τρέξει μια σειρά από άλλα θέματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι γεγονός πάντως ότι ο Πρωθυπουργός έχει δείξει τη στόχευση, δείχνει τη στόχευση, που έχει να κάνει με μια σειρά από 200 έργα, κοστολογημένα, αξιολογημένα, αλλά όλα αυτά εκτείνονται σε μια προοπτική μέχρι το 2030 και προφανώς σίγουρα και με την ολοκλήρωσή τους, εφόσον αυτή δρομολογηθεί ως το δυνατόν πιο γρήγορα, αναμένεται να αλλάξουν και το αναπτυξιακό χάρτη της Πελοποννήσου. Θέμη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Να επανέλθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα με τους 60 μετανάστες που φιλοξενούνται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Είναι μαζί μας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Γιάννης Ζαφυρόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Ζαφυρόπουλε. Μας ακούει ο κύριος Ζαφυρόπουλος? Ναι, θα επικοινωνήσουμε μαζί του, έτσι να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Όπως είπαμε, ότι στο λιμάνι της Καλαμάτας φιλοξενούνται 60 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα ανοιχτά της νήσου Σαπιέντζας. Το σκάφος το οποίο επέβαιναν ήταν ακυβέρνητο, με τις αρχές βέβαια να κινητοποιούνται άμεσα για την διάσωσή τους. Βλέπουμε έτσι πολύ συχνά να γίνονται αυτές οι διασώσεις. Δυστυχώς, είναι μαζί μας ο κύριος Ζαφυρόπουλος, να δούμε πώς εξελίσσεται έτσι αυτή η φιλοξενία. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλησπέρα σας. Κύριε Ζαφυρόπουλε, για πείτε μας, 60 μετανάστες φιλοξενούνται και πάλι στο λιμάνι της Καλαμάτας. Πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, όπως κάθε φορά. Είμαστε οργανωμένοι πλέον σε αυτούς το είδος της, πώς να το πω τώρα, της φιλοξενίας. Είναι 60 άτομα, 52 άντρες, 8 γυναίκες. Είχε δύο άτομα με ψιλοκινητικά προβλήματα, ήταν ο ένας, είναι λίγο μεγάλος σε ηλικία. Εξελίσσεται ομαλά όμως, δεν έχουμε ένα πρόβλημα. Η σύντησή τους είναι κανονικά. Mm-hmm. Οι χώροι υγιεινής από πλευρά Δήμου είναι όλα στην εντέλεια. Προσπαθούμε και εμείς να απαλύνουμε τον πόνο τους όσο μπορούμε καλύτερα στις υποδομές που έχουμε, που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, πότε αναμένετε να αποχωρήσουν από το λιμάνι? Από ό,τι ενημερώθηκα από το λιμεναρχείο, το πρωί θα τελειώσει η ποινική διαδικασία, θα μεταφερθούν στον εισαγγελέα και θα αποφασίσει η εισαγγελία Καλαμάτας για τα περαιτέρω. Η δικογραφία δεν έχει τελειώσει ακόμα από ό,τι με ενημέρωσαν. Και βέβαια από εκεί και πέρα τίθεται και το ζήτημα, έτσι, πώς γίνεται αυτή η μεταφορά τους, και από εκεί και πέρα έχουν αναλάβει οι αρχές να
δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Εμείς πάντα βοηθάμε τις αρχές, όπως κάνουμε τόσο καιρό. Να τους διευκολύνουμε ως προς τη μετακίνησή τους. Αν χρειαστεί να φύγουν, θα τους διαθέσουμε τα λεωφορεία. Και εμείς όσο μπορούμε βοηθάμε. Είναι ένα πρόβλημα που είναι, δεν είναι τοπικό δικό μας. Είναι, ναι. Έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πλέον η μετανάστευση. Εμείς προετοιμαζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο Δήμαρχος είναι, η εντολή του Δημάρχου είναι όσο το δυνατόν να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσο μπορούμε. Και αυτό κάνουμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι άλλο, κύριε Ζεφυρόπουλε. Αύριο να μένετε από ό,τι μας είπατε να φύγουν έτσι, αύριο, από την πόλη. Αύριο θα τελειώσει η διαδικασία η νομική, η ποινική μάλλον, και νομίζω θα αποχωρήσουν αύριο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση, κύριε Ζεφυρόπουλε. Καλή δύναμη. Γεια σας. Να πάμε τώρα σε οικονομικά ζητήματα, καθώς εδώ και καιρό λόγω της κρίσης και των συνεχών ανατιμήσεων στην αγορά, οι καταναλωτές αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Αποτέλεσμα, τα τευτέρια και η στροφή σε αγορές με το τεμάχιο έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Τευτέρι στο μπακάλι. Είναι πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται και σου λένε να σε πληρώσω την ημέρα που θα πάρω τη σύνταξη. Και εμείς όπου μπορούμε, έτσι, όπου μπορούμε, διευκολύνουμε. Με πίστοση στο χασάπι. Θα πάρει τη σύνταξη την άλλη εβδομάδα, μπορεί να κάνει ένα μεροκάμα, ανάλογο στα ο καθένας πώς βολεύεται. Εντάξει, οι δυσκολίες ήταν από ανέκαθεν, έχουν μεγαλώσει. Βερεσέ στο φούρνο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου να πληρώσουν πλέον, γιατί δεν βγαίνει πουθενά όλη αυτή η αύξηση ακρίβεια, τι να πληρώσεις. Προσπαθείς με μέτρο. Και καπάρω στον έμπορο. Πολλοί περιμένουν την ημέρα που θα πληρωθούν ώστε να κρατήσουν το ρούχο, δίνουν μια προκαταβολή για να έρθουν αργότερα να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Έχει αυξηθεί το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα, ναι. Η νέα κρίση μας χτύπησε την πόρτα και αναγκάζει τους καταναλωτές να επιστρέψουν σε μεθόδους αγορών που για δεκαετίες είχαμε ξεχάσει. Έτσι στη ζωή μας ήρθαν και πάλι οι δόσεις, το βερεσέ και τα τευτέρια, που μήνα με το μήνα ακουμπούν όλο το φάσμα της οικονομίας. Τώρα φυσικά έχει χειροτερεύσει λόγω της κατάστασης. Άρα ο κόσμος παίρνει τα αναγκαία τα τρόφιμα και πληρώνει όταν πληρωθεί. Τα πολύ αναγκαία, και πολλοί τα βάζουν όλα στη σύνταξη, τα ρεύματα, το κρεοπόλι, το μανάβι, το χασάπι κλπ. Και ό,τι μείνει πορεύεται και ξανά μανά από την αρχή. Παίρνει το κρέας του και λέει θα το πληρώσω την άλλη εβδομάδα όταν πληρωθώ. Και με τη σύνταξή του, όπως και ανέκαθαν γίνεται, απλά έχει αυξηθεί λιγάκι παραπάνω τώρα με την όλη κατάσταση. Εμείς είναι και ηθικό το θέμα, δηλαδή είναι ψωμί. Δεν μπορείς να μην δώσεις το ψωμί. Το αγαθό που χρειάζεται κάθε οικογένεια. Εγώ προσωπικά ναι, θα δώσω. Βέβαια πάντα καραδοκούν και οι αετονίχηδες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κρίση και το γενικότερο οικονομικό κλίμα για να καταφέρουν να βάλουν φέσια σε διάφορες μικρές επιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες από την πλευρά τους προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού να εξυπηρετούν τις ανάγκες των καταναλωτών, προκειμένου και οι ίδιοι να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Δυστυχώς γυρνάμε στις παλιές εποχές, γιατί αδυνατεί ο κόσμος, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Έχουν αυξηθεί τα πάντα. Βέβαια μπορεί να είναι μικρό το ποσό που θέλεις να διαθέσεις για το ψωμί σου, αλλά όταν το σύνολο δεν σου βγαίνει, είναι μαθηματικά όλα. Για να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην Κιβωτό του Κόσμου και έχουμε και νέα έφοδο στην Κιβωτό του Κόσμου εδώ στην Καλαμάτα. Είναι μαζί μας η Σύση Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Πρόκειται για την δεύτερη έφοδο της αστυνομίας τις τελευταίες ημέρες στη δομή της Καλαμάτας, εκεί όπου εχθές το βράδυ βρέθηκαν αξιωματούχοι της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Καλαμάτας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ορμόμενοι από ένα δημοσίευμα του Κυριακάτικου Φίλου του πρώτου θέματος που αφορούσε την απομάκρυνση 4 παιδιών από τη δομή της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Αυτό συνέβη το Γενάρη-Φεβρουάριο του 2022. Η μεταφορά τους έγινε σε δομή της Αθήνας, όπου φέρεται να υπέστησαν κακομεταχείριση. Τώρα, αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη απομάκρυνση, κατά το χρονικό διάστημα που συνέβη, φαίνεται να αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην όλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμη και σήμερα, ωστόσο, και σύμφωνα με την ΕΡΤ,
δεν έχει αποσαφινιστεί σε ποια δομή και κάτω από ποιες συνθήκες τελικά φιλοξενούνται αυτά τα παιδιά. Πρόκειται για 4 παιδιά που απομακρύνθηκαν ξαφνικά από τα σχολεία τους, στα οποία φοιτούσαν. Μάλιστα για το μικρότερο εξ αυτών, ο διευθυντής του γυμνασίου, γιατί πρόκειται για μαθητή γυμνασίου, από την αρχή είχε ενημερώσει και επανειλημμένος και εγκαίρος όλους τους αρμόδιους φορείς για το γεγονός αυτό. Επίσης υπάρχει πληροφορία ότι μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη συγκεκριμένα, στην πόλη της Καλαμάτας και στη δομή αυτή θα βρεθεί αντιπροσωπεία της νέας διοίκησης, η οποία πρόσφατα έλαβε θέση. Ναι. Δέσποινα. Μάλιστα, συνεχίζονται οι έλεγχοι. Θα δούμε βέβαια και ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, Σύση. Τώρα προετοιμαζόμαστε και για τα Χριστούγεννα και το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζεται και για το καλάθι των παιχνιδιών. Τι ναι, ακριβώς, είναι ένα νέο καλάθι που έρχεται να αντιμετωπίσει και να βοηθήσει τους πολίτες, ιδιαίτερα σε μια τέτοια που θα έπρεπε να είναι χαρούμενη περίοδος. Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν, μέσω δύσκολων οικονομικών συγκυριών, έρχεται αυτό το νέο καλάθι των παιχνιδιών. Θα αφορά περιορισμένη διάρκεια, την περίοδο των γιορτών δηλαδή. Θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες ομάδες παιχνιδιών. Αναμένεται να συμμετέχουν και αλυσίδες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως να βρεθεί και αυτή η κατάλληλη φόρμουλα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να αποκλειστεί και το όποιο ενδεχόμενο δημιουργίας στρεβλώσεων στην αγορά. Αυτό το οποίο τόνισε και ο αρμόδιος υπουργός είναι πως το καλάθι αυτό του νοικοκυριού έχει αποδοχή και βασίζεται και σε στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, διότι όπως λέει 4 στους 10 φαίνεται να το χρησιμοποιούν, να αγοράζουν προϊόντα από το καλάθι του νοικοκυριού. Δεν μπορεί βεβαίως να χτυπήσει τον πληθωρισμό. Νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει ο καθένας από εμάς. Βέβαια, σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δεν βγαίνει ο μήνας και έρχεται η ώρα που θα πρέπει κάτω από το δέντρο να μπει ένα δώρο, νομίζω ότι αυτό το καλάθι τουλάχιστον έρχεται να βοηθήσει. Μέσα την εβδομάδα θα γίνουν οι τελικές ανακοινώσεις, Δέσποινα, και όπως είπα, θα ισχύσει και την περίοδο των γιορτών. Μάλιστα. Αναμένεται λοιπόν και αυτό. Τουλάχιστον τα παιχνίδια έτσι μέσα στις γιορτές να τα πάρουμε πιο οικονομικά. Για χαμόγελα των παιδιών. Το χαμόγελο των παιδιών γιατί είναι μια αξία. Η γιορτή των παιδιών. Εσείς να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην Ηλία, γιατί έχουν περάσει περίπου 2,5 μήνες από την δολοφονία στην Εφύρα και ακόμα δεν έχει εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας Αγγελτής. Κώστα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι, και θα σου πω χαρακτηριστικά τι μου ανέφερε αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας που τον ρώτησα σχετικά με την πορεία των ερευνών για την εξιχνίαση της άγριας αυτής δολοφονίας του Μπάμπε Αγνωστόπουλου, που πολύ σωστά είπες και εσύ, έχει συμπληρώσει ίσως 2,5 και πλέον μήνες, με το δράστη Δέσποινα να κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος ανάμεσά μας. Το ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα εδώ και καιρό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζονται οι έρευνες ή ότι έχουμε εγκαταλείψει την υπόθεση. Αυτό μου είπε χαρακτηριστικά. Ενώ συνέχισε να μου λέει η Δέσποινα ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης αυτής αλλά και η σύλληψη του δολοφόνου αποτελεί ζήτημα για τους ίδιους, ζήτημα τιμής, όπως είπε χαρακτηριστικά, και προσωπικό στοίχημα για την ελληνική αστυνομία και τους άνδρες της ασφάλειας εδώ της περιοχής. Να σου πω ότι ο αξιωματικός αυτός που μίλησα μου είπε ότι η καθυστέρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι αρχές, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων που έχει η συγκεκριμένη υπόθεση, θέλουν να σιγουρευτούν πριν προχωρήσουν σε κάποια κίνηση. Να σου πω, Δέσποινα, ότι 2,5 μήνες μετά οι έρευνες συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες αυτές τις έρευνες συνέδραμε και ένα κλιμάκιο από την Πάτρα που βρέθηκε στην Εφύρα της Ηλίας. Να πούμε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε βρεθεί νεκρός το βράδυ της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου. Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον είχε βρει τότε ένας εκ των αδελφών του στο σπίτι που έμενε στο χωριό Εφύρα, φέροντας, Δέσποινα, 40 χτυπήματα στο κεφάλι, από τα οποία τουλάχιστον τα μισά του προκάλεσαν βαθιά τραύματα που απέβησαν και μοιραία για τη ζωή του. Οι αρχές, να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο χώρο του εγκλήματος, συνέλεξαν ό,τι στοιχεία υπήρχαν. Ωστόσο, Δέσποινα, τα δύο βασικά αγκάθια στην υπόθεση ήταν η απουσία αποτυπωμάτων από το σπίτι, από το συγκεκριμένο χώρο που βρέθηκε νεκρός ο άτυχος Αναγνωστόπουλος, αλλά και η αδυναμία έβρεσης του φωνικού όπλου που χρησιμοποίησε ο δράστης για να στερήσει τη ζωή του άτυχου συνταξίουχου. Μέχρι και σήμερα το φωνικό αυτό όπλο, που μάλλον ήταν ένα ξύλινο κοντάρι, δεν έχει βρεθεί. Από την ημέρα λοιπόν της δολοφονίας ξεκίνησε και ένας μεγάλος γύρος καταθέσεων ατόμων από το στενό περιβάλλον του θύματος και το οικογενειακό, να τονίσουμε εδώ, Δέσποινα, οι οποίες βοήθησαν την αστυνομία να στρέψει την προσοχή σε κάποιους συγκεκριμένους υπόπτους. Υπάρχουν ενδείξεις, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις 2,5 μήνες μετά, Δέσποινα.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου και αγρότη με ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Κατάστασης και αποθεραπείας διάπλαση βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 18 στρεμμάτων στη μαγευτική Καλαμάτα. Είναι δυναμικότητας 97 κλινών. Η διάπλαση ακολουθεί το σκανδιναβικό μοντέλο αποκατάστασης. Με την επιστημονική γνώση, τη φροντίδα αλλά και την αγάπη των ανθρώπων της, βοηθάει τους ασθενείς να επανενταχθούν χωρίς προβλήματα στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η Διεπιστημονική Ομάδα της Διάπλασης προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε νευρολογικές, ορθοπαιδικές ή νευροχειρουργικές καταστάσεις μεταχειρητικά, στην υποξία ή χρόνια φάση. Διάπλαση. Η φροντίδα που σας αξίζει. Σικική. Ο λίτερ του αποξηραμένου σίκου με συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές για 69 χρόνια. Ενισχύουμε διαρκώς το brand name Καλαμάτα μέσω του εμβληματικού προϊόντος του αποξηραμένου σίκου. Σικική. 69 χρόνια δίπλα στον παραγωγό. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266.
Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και να πάμε να δούμε με τον κύριο Γιώργο Ποδοχωρίτη, το λογιστή φοροτεχνικό που είναι μαζί μας, ποιες έτσι έχουμε υποχρεώσεις αυτό το μήνα, τι προθεσμίες υπάρχουν. Καλησπέρα σας κύριε Ποδοχωρίτη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί υπάρχουν έτσι κάποιες προθεσμίες που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και να ξεκινήσουμε με το επίδομα θέρμανσης, γιατί σε λίγες ημέρες εκπνέει έτσι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης. Μεγάλο ενδιαφέρον φέτος για το επίδομα θέρμανσης. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο κάτι το οποίο μπερδεύεται. Η αίτηση, όπως είπατε, η οποία υποβολή εκπνέει σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα 9 Δεκεμβρίου, πρέπει να υποβληθεί ανεξάρτητα από το γεγονός αν κάποιος έχει βάλει τώρα πετρέλαιο. Οπότε η διαδικασία είναι υποβάλουμε την αίτησή μας οπωσδήποτε μέχρι και τις 9 Δεκεμβρίου και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πότε θα βάλουμε πετρέλαιο, θα πληρωθούμε. Δηλαδή, αν κάποιος, για παράδειγμα, βάλει πετρέλαιο τον Ιανουάριο, θα πληρωθεί τέλος Φεβρουαρίου. Αν κάποιος βάλει το Φεβρουάριο, τέλος Μαρτίου. Αν κάποιος έχει βάλει ήδη το Νοέμβριο, θα πληρωθεί κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα. Οπότε η υποβολή της αίτησης είναι ανεξάρτητη από το αν βάλαμε ή όχι πετρέλαιο. Καταληκτικά λοιπόν η ημερομηνία αυτή τη στιγμή είναι 9 Δεκεμβρίου. Δίνεται ένα μεγάλο κίνητρο φέτος σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να επιθυμούν να φύγουν από το φυσικό αέριο και θέλουν να επιλέξουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί λοιπόν υπάρχει διπλή επιδότηση, δηλαδή ενώ όλοι οι υπόλοιποι αναλόγως με την περιοχή που διαμένουν δικαιούνται ένα ποσό της τάξης από 200 έως και 800 ευρώ, η συγκεκριμένη κατηγορία των συμπολιτών μας θα επιδοτηθεί μέχρι και 1.600 ευρώ. Τώρα, κύριε Ποδοχωρίτη, αν κάποιος κάνει την αίτησή του τώρα, αλλά αγοράσει πετρέλαιο μετά από 15 μέρες, στη διαδικασία, τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει? Δηλαδή, θα πρέπει να δηλώσει και πάλι τα παραστατικά του, το τιμολόγιο που έκοψε, πάλι στην ίδια πλατφόρμα, στο ΜαΙΘέρμανση? Τι ακριβώς κάνει? Για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν χρειάζεται καμία απολύτως διαδικασία πέραν της αίτησης. Δηλαδή, αν κάποιος μένει σε μία πολυκατοικία, όταν πάει να κάνει την αίτηση, θα χρειαστεί το αφημί του διαχειριστή και τον κοινόχρηστο αριθμό παροχής πολυκατοικίας. Υποβάλλει λοιπόν την αίτησή του με αυτά τα δύο στοιχεία και από εκεί και πέρα δεν κάνει κάτι άλλο. Τώρα, για όλες τις υπόλοιπες μορφές θέρμανσης, πρέπει να αναρτηθούν και τα ανάλογα παραστατικά αγοράς για τις εναλλακτικές αυτές μορφές. Να πούμε λοιπόν ένα παράδειγμα, ότι αν κάποιος αγοράσει αν κάποιος αγοράσει άλλες μορφές θέρμανσης εντός του Ιανουαρίου, προκειμένου να πληρωθεί τέλος Φεβρουαρίου, πρέπει μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου να καταχωρήσει στο σύστημα τα παραστατικά των αγορών που αφορούν τις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό έτσι να που το διευκρινίσατε για να ξέρουν οι πολίτες τι γίνεται, γιατί υπάρχουν και πολλοί που νομίζουν ότι θα αγοράσουν πρώτα το πετρέλαιο και μετά θα κάνουν την αίτηση. Υπάρχει έτσι μια σύγχυση γενικότερα. Ναι, υπάρχει μια σύγχυση. Ναι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι, όπως είπα και πριν, υποβάλλουμε μόνο αίτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γίνεται αυτόματα η διασταύρωση με τον πολιτή του πετρελαίου. Να πάμε τώρα, κύριε Ποδοχωρίτη, στα τέλη κυκλοφορίας. Τώρα είναι μια υποχρέωση όλων μας να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Μέχρι πότε? Μέχρι 31 Δεκεμβρίου μέχρι στιγμής η καταληκτική ημερομηνία. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να πληρώσει, θα πρέπει μέχρι και τότε να προβεί σε ακινησία του οχήματός του. Και σε κάθε περίπτωση, αν δοθεί παράταση, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, πρέπει να προβούμε σε ακινησία, αν δεν επιθυμούμε να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Μάλιστα. Υπάρχει και περίπτωση να δοθεί και παράταση. Συνήθως δίνεται, αλλά καλό είναι να ξέρουμε ότι 31 Δεκεμβρίου λύγει η προθεσμία. Συνεπώς, νομίζω ότι θα είναι...
Νομίζω, συγγνώμη, ότι θα είναι γενναιόδωρη και φέτος, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και πέρυσι είχε δοθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Οπότε νομίζω ότι και φέτος θα υπάρξει μια γενναιόδορη προθεσμία λόγω της οικονομικής κατάστασης. Οπότε καλό είναι να μην βιαστούμε να πληρώσουμε. Εντάξει. Θετικό αυτό, γιατί πραγματικά τώρα τα νοικοκυριά βγαίνουν από το προϋπολογισμό τους και ο Δεκέμβρης είναι και ένας μήνας με πολλά έξοδα. Πάντα δύσκολος, βέβαια. Ναι, πάντα δύσκολος. Δόθηκε παράταση για τις δηλώσεις ποθενέσχες. Μέχρι πότε? Μέχρι 15 Ιανουαρίου 2023, προκειμένου κάποιος να προβεί σε δηλώσεις αρχικές αλλά και αιτήσιες. Οπότε νομίζω ότι υπερκαλύπτει αυτή η ημερομηνία που δόθηκε. Βεβαίως να πούμε εδώ ότι αν κάποιος οριστικοποιήσει τη δήλωσή του, έχει 30 μέρες περιθώριο βάσει νόμου να προβεί και σε διορθώσεις αν χρειάζεται. Οπότε καλό είναι κάποια στιγμή προς το τέλος της προθεσμίας που αναφέραμε, δηλαδή 15 Ιανουαρίου ξαναλέω του 2023, και να μην υπάρχουν όλα τα στοιχεία στη διάθεση κάποιου, να προβεί σε οριστικοποίηση της δήλωσης και στη συνέχεια μέσα σε 30 μέρες να προχωρήσει σε τυχόν διορθώσεις αν χρειάζονται. Μάλιστα. Τώρα, κάποιοι έτσι και αρκετοί είναι φέτος, θα εισπράξουν και την επιταγή ακρίβειας σε λίγες ημέρες. Ο προγραμματισμός, από ό,τι φαίνεται, είναι 20 με 21 Δεκεμβρίου να δοθεί αυτό το έκτακτο επίδομα. Το θετικό είναι ότι έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος είναι μόνος του, ενώ το όριο το εισαγματικό ήταν τα 8.200 ευρώ, αυτό τώρα έχει πάει στα 9.600. Επίσης θετικό το ότι αυξήθηκαν τα περιουσιακά κριτήρια από 200-300.000, οπότε κατά βάση διευρύνονται οι δικαιούχοι. Τώρα, δικαιούχοι ποιοι είναι? Είναι όλοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι εισέπραξαν το μήνα Νοέμβριο είτε προκαταβολή σύνταξης είτε προσωρινή ή οριστική, καθώς επίσης και διάφορες κατηγορίες συμπολιτών μας οι οποίοι εισπράττουν προνοιακά επιδόματα. Μάλιστα, και φέτος είναι και 250 ευρώ, είναι 50 ευρώ επιπλέον από ό,τι πέρυσι. Σωστά, σωστά. Περισσότεροι είναι οι δικαιούχοι. Και σε σχέση με το Πάσχα, έτσι, που είχε ξαναδοθεί ένα έκτακτο επίδομα, αυξημένο λοιπόν, όπως σωστά είπατε, κατά 50 ευρώ και διευρυμένο ως προς τα κριτήρια, οπότε τέλος πάντων, περισσότεροι είχε γίνει δικαιούχοι. Είχε γίνει μια κριτική τότε, είχε γίνει κριτική στο ότι δεν το εισέπραξαν τελικά το Πάσχα όσοι είχαν αρχικά προϋπολογιστεί ότι θα το εισπράξουν. Οπότε νομίζω, βασιζόμενοι σε αυτό, έκανα μια διεύρυνση των κριτηρίων και σωστά έγινε. Να πάμε τώρα και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί έχει γίνει έτσι και μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό. Τι ακριβώς ισχύει? Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτή την περίοδο, προκειμένου να φτάσουμε εκεί δηλαδή, αυτό εννοώ, αυτή την περίοδο λοιπόν και μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου γίνεται μια συνολική απογραφή των εργαζομένων όλης της χώρας από τις επιχειρήσεις. Μεταβαίνουμε σε μια εποχή, να το πω έτσι, ψηφιακού ωραρίου, δηλαδή θα πρέπει να στείλουμε κάποια έντυπα και να δείξουμε ποιοι είναι οι εργαζόμενοι μας και τι ωράριο έχουν. Αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια θα συνδεθούν με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Καταλαβαίνουμε ότι εφόσον η προθεσμία της απογραφής είναι 20 Δεκεμβρίου, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου της οικονομικής δραστηριότητας, θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οπότε αυτή την περίοδο γίνεται η απογραφή, στέλνουν οι επιχειρήσεις αυτά τα στοιχεία, ούτως ώστε στη συνέχεια θα δούμε με ποιους τρόπους, γιατί το συγκεκριμένο θέμα, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, υπάρχουν πολλές συζητήσεις, γιατί δεν έχουν δοθεί οι απαραίτητες διευκρινήσεις ακόμα για πολλούς κλάδους της οικονομικής μας δραστηριότητας. Οπότε αναμένουμε διευκρινήσεις σε πολλά ζητήματα. Το σημαντικό είναι να γίνει η απογραφή τώρα, ούτως ώστε αργότερα
να δούμε πώς θα λειτουργήσει και σε ποια μορφή ακριβώς. Η απογραφή έχει ξεκινήσει, όπως είπατε. Υπάρχει φόρτος εργασίας τώρα στα λογιστικά γραφεία. Σπέβδουν οι επιχειρηματίες. Τι γίνεται, υπάρχει ενδιαφέρον? Δόθηκε μία προθεσμία όταν ξεκίνησε το όλο θέμα της απογραφής, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, 30 ημέρες, να υποβληθεί το σύνολο των επιχειρήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μία ακόμα ασφυκτική προθεσμία για όλα τα λογιστικά γραφεία. Σωστά, όλοι οι φορείς διαμαρτυρήθηκαν. Από εκεί και πέρα, είδαμε ότι τις τρεις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου υποβλήθηκαν πάρα πολλές χιλιάδες απογραφικές δηλώσεις. Τώρα, επειδή είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής όλοι οι Έλληνες, καταλαβαίνετε ότι και από την πλευρά τους τα λογιστικά γραφεία, αλλά φυσικά και οι επιχειρηματίες, προκειμένου να στείλουν τα στοιχεία που χρειάζονται, αρκετός κόσμος περίμενε την τελευταία στιγμή. Τώρα δόθηκε μια επιπλέον παράταση μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Θεωρώ ότι δεν είναι επαρκής, αλλά είναι μια βοήθεια προκειμένου να πιεστούμε όλοι, και επιχειρήσεις και λογιστές, και να προχωρήσει η διαδικασία, γιατί πρέπει επιτέλους σε κάποια θέματα να προχωρήσουμε και μπροστά. Δεν γίνεται να είμαστε στον εργασιακό μεσαίωνα, όχι μόνο της απασχόλησης έτσι, που υπάρχει, αλλά και σε θέματα που αφορούν την υποδομή, ούτως ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε και όλα τα εργασιακά ζητήματα. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε σε όλα αυτά. Κύριε Ποδοχωρίτη, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που γίνονται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην Καλαμάτα, οι εκδηλώσεις αποδομές ειδικής ανάγκης έστειλαν ηχηρό το μήνυμα της αποδοχής και της υποστήριξης. Αποδοχή, κατανόηση, ενσυναίσθηση είναι τα μηνύματα της σημερινής ημέρας. Αυτό είναι το τρισδιάστατο μήνυμα που κυριαρχεί στο φόντο της Παγκόσμιας ημέρας των ατόμων με αναπηρίες και θα έπρεπε να είναι σε πρώτο πλάνο στην καθημερινότητα όλων μας, αφού όσα πρέπει να γίνουν ακόμη, πολλά. Νομίζω ότι η εξωστρέφεια θα ξεκινήσει από δύο πλευρές. Η μία είναι τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, που θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να ευαισθητοποιηθούν για το τι είναι τα άτομα με αναπηρία, όταν βλέπουν, ας πούμε, κάποιον στον δρόμο να περνάει, πώς θα τον προσέξουν. Και από την άλλη μεριά, πρέπει και τα ίδια τα παιδιά που έχουν κάποια είδους αναπηρία να μην αρχίσουν να μην ντρέπονται και να τα βοηθήσουμε να βγουν στην κοινωνία, έτσι ώστε να εκπαιδεύσουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο τους υπόλοιπους πολίτες. Είμαι αρκετά χρόνια στην ειδική αγωγή, από το 2005 γίνονται βήματα, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα. Και νομίζω τα βήματα έχουν να κάνουν με την παιδεία και την εκπαίδευση, τόσο από τα σχολιά μας, όσο και από τις οικογένειες. Είναι και δικό μας θέμα. Είναι και της πολιτείας, αλλά η πολιτεία είμαστε εμείς, έτσι δεν είναι? Από εκεί προφανώς ξεκινούν όλα. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικές, όπως συμβαίνει και στα σχολεία της Μεσσηνίας, που επιχειρείται να δοθούν τα εφόδια και για την απασχόληση αυτών των ατόμων. Προετοιμάζονται για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η αλήθεια είναι όμως ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να απορροφηθούν στον επαγγελματικό τομέα, διότι οι εταιρείες και γενικότερα οι επιχειρήσεις είναι επιφυλακτικές απέναντί τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ζουν τα παιδιά αυτά από τα επιδόματα μόνο. Προσπαθούμε μέσω του σχολικού συνεταιρισμού και μέσω της μαθητείας που πραγματοποιείται την τελευταία χρονιά στο σχολείο μας να βρούμε διεξόδους για τα παιδιά αυτά, τουλάχιστον για τα παιδιά που μπορούν να απορροφηθούν στον επαγγελματικό τομέα, σε κάποιο επάγγελμα. Αυτό που λείπει επίσης, τουλάχιστον στη Μεσσηνία, είναι μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, ένας χώρος όπου τα παιδιά αυτά θα μπορούν να φιλοξενηθούν στην περίπτωση που μείνουν μόνο στη ζωή. Στη Μεσσηνία είμαστε λίγο πίσω ακόμα στο κομμάτι αυτό σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις. Πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα, να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς και να στηρίξουν τα παιδιά με προβλήματα, ειδικά αυτά τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια για την αυτονόμησή τους.
Και για να φτάσουμε κάποια στιγμή να επιτευχθούν τα αυτονόητα, σημαντική είναι η ενημέρωση. Έτσι, τα δύο σχολεία διοργάνωσαν αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση, που ήταν διαδραστική και φυσικά με ενιαία συμμετοχή των μαθητών και με αναπηρίες, αλλά και χωρίς. Πιστεύουμε ότι η νέα γενιά θα φέρει την αλλαγή στην αποδοχή, στην κατανόηση, στην ενσυναίσθηση, στο να αντιληφθούν, στο να νιώσουν, στο να αποδεχτούν τα προβλήματα των δικών μας παιδιών. Των παιδιών που φοιτούν στα δικά μας σχολεία. Θα ενωθούμε όλα τα σχολεία, τυπικά και γενικά, με τις χοροδίες του ΕΚ, του ΕΝΕΓΙΛ, του 10ου ΕΚ του Δημοτικού και του 8ου Δημοτικού Σχολείου. 130 παιδιά θα ανεβούν επάνω στη σκηνή και θα τραγουδήσουμε 4 τραγουδάκια. Και η χοροδία του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Θα παραμείνουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Νότιας Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Καλησπέρα, κυρία Ηλιοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και να πούμε έτσι κάποια πράγματα, γιατί 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Εκείνη την ημέρα γίνονται δράσεις, συζητιούνται έτσι τα ζητήματα που υπάρχουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, προβλήματα βέβαια που τα αντιμετωπίζουν όλη τη χρονιά και όχι μόνο μία μέρα. Και θα ήθελα έτσι να πούμε κάποια πράγματα στο τι συμβαίνει όσον αφορά στα προβλήματα και αν έχουν γίνει βήματα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά. Τα προβλήματα πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Βήματα γίνονται σιγά σιγά στην πόλη μας όσον αφορά την πόλη μας. Ναι. Το τελευταίο διάστημα σε όσες αναπλάσεις έχουν γίνει ή καινούργιες κατασκευές σε πεζοδρόμια, σε δρόμους που έχει τύχει να περπατήσω έχουν μπει οδηγοί όδευσης. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν παντού για εμάς τα άτομα με οπτική αναπηρία. Και πάρα πολύ σημαντικό για εμένα είναι το εξής, ότι μπορεί να υπάρχουν ξαφνικά να γεμίσει η Καλαμάτα του οδηγούς όδευσης. Από εκεί και πέρα δεν είναι τι κάνει μόνο ο Δήμος, είναι τι κάνουν και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας. Εμένα μου δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή όταν πρέπει να περπατήσω στον οδηγό όδευσης και επάνω του βρίσκω διάφορα αντικείμενα, συνήθως είναι τραπεζοκαθίσματα. Πολλές φορές είναι και συμπολίτες μας που ή για κάποιο λόγο έχουν σταθεί, έχει τύχει κάποιος να τους άθελά μου να τους χτυπήσω. Ναι. Άρα θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι πολίτες, πέρα από την όποια υποδομή γίνει στην κάθε πόλη. Εννοείται και σαν σύλλογος το τελευταίο διάστημα αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε κάνοντας επισκέψεις στους μελλοντικούς πολίτες της πόλης μας σε σχολεία τα οποία μας καλούν να μιλήσουμε για την δικιά μας αναπηρία, να μιλήσουμε για το Braille, να μιλήσουμε για το πώς κινόμαστε στην πόλη και για τα προβλήματά μας. Άρα εκτιμάτε ότι από την παιδική ηλικία θα πρέπει να ξεκινήσει ο κάθε πολίτης έτσι να ευαισθητοποιείται και να αλλάζει νοοτροπία και να προχωρήσουμε έτσι μπροστά κατά κάποιο τρόπο. Εννοείται, αυτό είναι το σίγουρο και δεν είναι μόνο για τα θέματα αναπηρίας, είναι για οτιδήποτε γίνεται στη ζωή μας, για κάθε φάση της ζωής μας πρέπει να υπάρχει σωστή εκπαίδευση στα μικρά παιδιά. Εσείς, κύριε Χαραλαμπόπουλε, από την εμπειρία σας, τι βλέπετε, έχουν γίνει έτσι βήματα βελτίωσης και από τους πολίτες, όχι μόνο σε θέματα υποδομών? Σίγουρα, γιατί αυτό οφείλεται πλέον ότι οι πληροφορίες κυκλοφορούν πιο γρήγορα. Μας βοηθάει σε αυτό η τεχνολογία, το διαδίκτυο. Βοηθάει πολύ σημαντικό ότι το εμείς σαν άτομα, και δεν μιλάω μόνο για τη δικιά μας αναπηρία, για όλες τις αναπηρίες, έχουμε γίνει πιο εξιστρεφείς, κυκλοφορούμε στην κοινωνία, μας βλέπει ο κόσμος, δεν είμαστε κάτι άγνωστοι καν και προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν έχουμε, απλά κάνουμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο.
Κύριε Χαραλαμπόπουλε, βλέπουμε ότι παράλληλα άτομα έτσι με πρόβλημα οπτικό, βλέπουμε ότι δραστηριοποιόσαστε και σε άλλα θέματα, όπως η πασία, και είναι σημαντικό αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Ναι, ουσιαστικά κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν και μας αρέσουν. Αν βρεθεί ο σωστός τρόπος να μου δείξει κάποιος να κάνω κάτι, ας πούμε, π.χ. το τρέξιμο, που κάνουμε τα τελευταία χρόνια, με τη σωστή καθοδήγηση θα το καταφέρω. Θα δυσκολευτώ λίγο, είναι θέμα εξοικείωσης με τα πάντα. Και είναι και θέμα προσπάθειας και να κάνεις οτιδήποτε, αυτό που κάνεις είναι σημαντικό να σου αρέσει και να το αγαπάς. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, όσον αφορά στην καταγραφή των ατόμων με αναπηρία, έχουν γίνει βήματα, γιατί έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά από ό,τι λένε και άλλοι σύλλογοι έτσι, ατόμων με αναπηρία, ότι δεν έχει γίνει μια έτσι, πλήρης καταγραφή, ώστε να ξέρουμε πόσα άτομα υπάρχουν και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι το τελευταίο διάστημα. Όλα τα άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν πιστοποίηση από ΚΕΠΑ ή από ΑΣΥΕ, είναι ανώτατη στρατιωτική υγειονομική επιτροπή, μέσω της ιστοσελίδας στο gov.gr, γράφοντας κάρτα αναπηρίας, μπορούν να κατεβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο κινητό τους την κάρτα αναπηρίας, η οποία αναφέρει κάποια δημογραφικά στοιχεία του ατόμου, το ποσοστό αναπηρίας του. Και έχει και, ας πούμε, εγώ την έχω κατεβάσει, δικιά μου ισχύει για 10 χρόνια. Κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή είναι κάποιοι συμπολίτες μας που σίγουρα δεν έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία, μπορούν να απευθυνθούν είτε στα ΚΕΠ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, είτε κατά τόπους γραμματείες των ΚΕΠΑ, ώστε με την βοήθεια των εκεί υπαλλήλων να καταφέρουν να κατεβάσουν και να εκτυπώσουν την κάρτα αναπηρίας. Σίγουρα η κάρτα αναπηρίας, το πρώτο βήμα που κάνει αυτή τη στιγμή, έχοντας και εγώ την κάρτα αναπηρίας στο κινητό μου, έχω προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες όσον αφορά την εξυπηρέτησή μου, αλλά στο μέλλον, από ό,τι μας έχουν πει, θα γίνει και θα εμπλουτίζεται η κάρτα και θα μπορώ να τη χρησιμοποιώ, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν θέλω να μετακινηθώ με αστικό ή περαστικό λεωφορείο και να έχω το αντίστοιχο μειωμένο εισιτήριο. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα γίνει βήμα-βήμα. Τώρα, κύριε Χαραλαμπόπουλε, εκτός από το θέμα της προσβασιμότητας που αναφέραμε νωρίτερα, ποια άλλα έτσι εμπόδια αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην εκπαίδευση, στην εργασία, έχουν ξεπεραστεί έτσι κάποια θέματα? Όσον αφορά τη δικιά μας αναπηρία, συγκεκριμένα σήμερα το κεντρικό μας παράτημα στην Αθήνα είχε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί την τελευταία δεκαετία δεν έχει γίνει καμία προκήρυξη όσον αφορά την πρόσληψη τυφλών ατόμων στο ένα από τα βασικά μας επαγγέλματα, το επάγγελμα του τηλεφωνητή. Και βέβαια, εκτός από αυτό, ζητούμε να ανοίξουν και άλλα επαγγέλματα, όπως είναι, επειδή εκπαιδεύονται τα άτομα, υπάρχει ΕΚ που εκπαιδεύονται τα άτομα με οπτική αναπηρία, από μαγνητοφωνητή δικαστικό, από τα πρακτικά μιας δίκης. Είναι θέματα αυτά, είναι ζητήματα, γιατί και τα άτομα έτσι, με αναπηρία έχουν το δικαίωμα στην εργασία και εκεί πρέπει να γίνουν και σοβαρά βήματα, έτσι, και στην εκπαίδευση από την άλλη. Και η εκπαίδευση σίγουρα είναι το α και το ω για όλους μας. Από τη στιγμή που κάποιος θα εκπαιδευτεί σωστά, αργότερα θα γίνει ενεργός πολίτης, θα μπορέσει να εργαστεί. Και όσον αφορά το θέμα της εργασίας και από προσωπική εμπειρία, επειδή πλέον εργαζόμουν, τώρα είμαι συνταξίουχος, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου με οποιαδήποτε δουλειά έχεις κάνει. Βεβαίως, είναι και πάρα πολύ σημαντικό και για ένα νέο παιδί να βγει έξω στην κοινωνία, να βγει στην εργασία και να βελτιώσει και την ζωή του, έτσι, και την ποιότητα ζωής του. Ναι, είναι βασικό. Έτσι, εν κατακλείδη, κύριε Χαραλαμπόπουλε, τι θα λέγατε με αφορμή έτσι, και την ημέρα των ατόμων με αναπηρία? Ότι όλοι ουσιαστικά είμαστε, είναι αυτό που λένε όλοι, όλοι οι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Όπως είπα και πριν,
έχω μια αναπηρία, δεν με εμποδίζει να κάνω πράγματα, θα τα εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τα πάντα όσα κάνει ένας βλέποντας, αλλά σίγουρα υπάρχουν πράγματα που μπορώ να κάνω, θα τα κάνω με το δικό μου τρόπο. Και ελπίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά. Και να βελτιωθεί έτσι όλη η εικόνα και οι συνθήκες ζωής και για τα άτομα με αναπηρία. Και επειδή εσείς είστε και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Νότιας Πελοποννήσου, τι θα λέγατε σε αυτούς που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, αλλά ακόμα δεν έχουν έρθει σε κάποιο σύλλογο, δεν έχουν πάει, ας πούμε, στη δική σας ένωση. Μπορούν να σας βρουν εύκολα? Στεγαζόμαστε στο κέντρο της Καλαμάτας, είμαστε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Το τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου μας είναι το 27 21 0 27 907, και να είναι σίγουρο όσοι χρειάζονται τη βοήθειά μας, είμαστε όλοι εδώ, όσα μέλη είμαστε αυτή τη στιγμή στο σύλλογο, να δώσουμε το χέρι μας, να τους βοηθήσουμε, να τους βάλουμε έξω από το σπίτι. Και πιστεύω και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι δεν είναι μόνο η υλική ανταμοιβή σε κάποιον, είναι και η ψυχολογική υποστήριξη, και πιστέψτε με, είναι πολύ σημαντικό οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις να το συζητάς με κάποιον που έχει το ίδιο πρόβλημα με σένα. Βέβαια, και βρίσκεις και λύσεις έτσι. Και το σημαντικότερο είναι αυτό που είπατε, κύριε Χαραλαμπόπουλε, να βγει έξω από το σπίτι, να υπάρχει εξωστρέφεια, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Είναι το μόνο σίγουρο. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή και συνέχεια. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το έτος που θα έρθει. Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου και αγρότη με ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Διάπλαση βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 18 στρεμμάτων στη μαγευτική Καλαμάτα. Είναι δυναμικότητας 97 κλινών. Η διάπλαση ακολουθεί το σκανδιναβικό μοντέλο αποκατάστασης. Με την επιστημονική γνώση, τη φροντίδα αλλά και την αγάπη των ανθρώπων της, βοηθάει τους ασθενείς να επανενταχθούν χωρίς προβλήματα στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η διεπιστημονική ομάδα της διάπλασης προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε νευρολογικές, ορθοπαιδικές ή νευροχειρουργικές καταστάσεις μεταγχειρητικά, στην υποξία ή χρόνια φάση. Διάπλαση. Η φροντίδα που σας αξίζει.
Ο λίτερ του αποξηραμένου σίκου με συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές για 69 χρόνια. Ενισχύουμε διαρκώς το brand name Καλαμάτα μέσω του εμβληματικού προϊόντος του αποξηραμένου σίκου. Σικική. 69 χρόνια δίπλα στον παραγωγό. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα καλησπερίσω αμέσως την κυρία Παναγιώτα Φλεβάρη, είναι συγγραφέας, να την καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, γιατί είχαμε μια παρουσίαση τελευταία σε ένα σας βιβλίο, το «Κρυστάλλινο Αγγελούδι». Και πραγματικά τα παιδάκια ενθουσιάστηκαν και θα θέλαμε να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το βιβλίο. Για πείτε μας, ποιο είναι το περιεχόμενο έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς μπορώ να το δείξω, το έχω μαζί μου. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο, ναι. Το «Κρυστάλλινο Αγγελούδι». Άρτη εκδοθέν, πολύ πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει. Το Νοέμβριο, 7 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Και το περιεχόμενό του τώρα είναι καθαρά χριστουγεννιάτικο. Άρα και... είναι επίκαιρο, είναι για αυτές τις μέρες, ό,τι πρέπει και για δώρο έτσι, για παιδάκι. Ναι. Νομίζω ότι καλύτερο δώρο από ένα βιβλίο δεν υπάρχει. Ναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το περιεχόμενό του, αν θέλετε να σας αναφέρω δύο λόγια, να μην πω πάρα πολλά και αποκαλύψω, απλώς θα εστιάσω σε ένα, ότι είναι μια υπενθύμηση, θα έλεγα, αυτό το βιβλίο, αποτελεί μια υπενθύμηση για το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Ποια είναι η ουσία των Χριστουγέννων, αυτό ανακαλύπτει η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου μέσα από διάφορα περιστατικά, με τη βοήθεια της γιαγιάς της, με τη βοήθεια των γονιών της, αλλά κυρίως και με τη βοήθεια ενός μυστηριώδους νέου, υπάρχει το στοιχείο του μυστηρίου, ναι. Και καταλήγει τελικά, καταφέρνει να εστιάσει στο σωστό μήνυμα των Χριστουγέννων και να μείνει σε αυτό. Πώς έτσι εμπνευστήκατε για να γράψετε αυτό το βιβλίο? Η αλήθεια είναι ότι η έμπνευση προήλθε, αποτέλεσε πηγή έμπνευση σε ένα αντικείμενο. Mm. Ήταν ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι, ένα αγγελούδι, ένα γυάλινο βέβαια, όχι κρυστάλλινο, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ και με το αγγελούδι που απεικονίζεται στο εξώφυλλο, το οποίο μου είχε προσφέρει μια παλιά μου εντολέας, νυν φίλη μου, έχουμε τελειώσει τις υποθέσεις μας και έχουμε διατηρήσει μια πάρα πολύ καλή φιλία από την Νορβηγία. Είναι ένα νορβηγικό, χαρακτηριστικό, χριστουγεννιάτικο στολίδι. Μου το προσέφερε λοιπόν αυτό και καθώς εγώ το περιεργαζόμουν έτσι και το θαύμαζα, αφού ήμουνα μόνη μου στο σπίτι, άρχισα να πλέκω μέσα στο μυαλό μου μια ιστορία βασισμένη ακριβώς πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Σιγά σιγά την σχηματοποίησα όλο και περισσότερο. Άρχισα μετά να την παίζω και σε κουκλοθέατρο στα παιδιά μου, ναι. Και μετά κάποια στιγμή άρχισα να τη συγγράφω. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θέλετε να δώσετε στον αναγνώστη να βγάλει το πνεύμα των Χριστουγέννων, ναι. Όπως αυτός το αντιλαμβάνεται. Ή στην ουσία ποιο είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων.
Όπως είπα και νωρίτερα, προσπαθώ έτσι μέσω του βιβλίου αυτού να υπενθυμίσω, να φέρω λίγο και πάλι στην επιφάνεια την πνευματικότητα της ιερής γιορτής των Χριστουγέννων, γιατί έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια τις έχουμε προσδώσει πολύ έντονο υλικό χαρακτήρα. Ναι. Εστιάζουμε δηλαδή στα δώρα, εστιάζουμε στους στολισμούς, εστιάζουμε που είναι πάρα πολύ καλά και όλα αυτά, απλώς να μην εστιάζουμε μόνο εκεί. Αυτό λίγο ήθελα έτσι να υπενθυμίσω, θα πω και πάλι αυτή τη λέξη, και να περάσω αυτό το μήνυμα και στους νεαρούς πρωτίστως και μεγαλύτερους ενδεχομένως αναγνώστες. Για εσάς τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερη σας γιορτή? Όλες τις γιορτές του έτους τις αγαπώ και όλες τις εποχές, γιατί θεωρώ ότι κάθε γιορτή και κάθε εποχή δίνει κάτι ξεχωριστό στο έτος. Ιδάλλως θα ήταν βαρετό να ζούσαμε συνέχεια σε έναν χειμώνα ή σε ένα καλοκαίρι. Την αγαπώ όμως ιδιαίτερα την εορτή αυτή και την περίοδο, γιατί και μας υπομνεί αυτό που είπα, την πνευματικότητα, αλλά δίνει την ευκαιρία να έρθουμε και πιο κοντά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τα παιδιά μας, με τους συζύγους μας, τις συζύγους μας, τους γονείς μας, τα αδέρφια μας. Δημιουργεί μια θαλπορή, θα έλεγα, αυτή η γιορτή. Είναι μια οικογενειακή γιορτή, που φέρνει όλους κοντά. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό αυτό. Έτσι. Ειδικά στις μέρες μας που οι υποχρεώσεις μας απομακρύνουν από όλους. Ο χρόνος κυλάει αδυσόπιτα, δυστυχώς, δυστυχώς. Όταν το διαβάσει το παιδί, απευθύνεται καταρχήν σε ποιες ηλικίες? Σε παιδιά και εφήβους, δηλαδή παιδιά θα έλεγα μεγάλων τάξεων του δημοτικού κατά κύριο λόγο, γιατί έχει αρκετό κείμενο, γύρω στις 17.500 λέξεις και αρκετά προσεγμένο, να πω λεξιλόγιο, δεν είναι το πολύ απλοϊκό δηλαδή. Επομένως, πρωτίστως παιδιά των μεγάλων τάξεων του δημοτικού και εφήβους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ένα νεαρότερο παιδί που μπορεί να έχει ένα έτσι έντονο υπόβαθρο να μπορεί να το διαβάσει, ακόμα να το διαβάσουν και οι γονείς του σε ένα μικρότερο παιδάκι. Τι θα κερδίσει ο αναγνώστης, τι θα αποκομίσει στο τέλος, τι θα του αφήσει αυτό το βιβλίο? Δεν ξέρω τι θα το αφήσει, αλλά θα σας πω όμως τι θα ήθελα να του αφήσει. Δηλαδή, πού έχω βασίσει τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, όπως και του πρώτου μου. Στο μυαλό μου και όταν συνέγραψα το πρώτο βιβλίο και τώρα το δεύτερο, το Κρυστάλλινο Αγγελούδι, είχα δύο άξονες πάνω στους οποίους ήθελα να κινηθώ. Ο ένας ήταν να μπορέσω να συμβάλλω, να γράψω μια ιστορία που να συμβάλλει στην ηθικοπνευματική βελτίωση του αναγνώστη, δηλαδή να το διαβάσει και να κερδίσει κάτι από ηθικής απόψεως. Και το δεύτερο θα ήταν να μπορέσω να συμβάλλω με το βιβλίο μου και στην γλωσσική, στην εκφραστική βελτίωση. Να το διαβάσει το παιδί και να μάθει μια λέξη που δεν τη γνώριζε, να την υιοθετήσει ενδεχομένως, να του μείνει στο μυαλουδάκι του, να δει, ας πούμε, μια εικόνα που του κάνει εντύπωση και μπορεί να το εμπνεύσει και αυτό να δημιουργήσει μια παρόμοια εικόνα σε μια έκθεση. Αυτοί οι δύο είναι οι άξονες πάνω στους οποίους γι' αυτό χρησιμοποιείται και πλούσιο λεξιλόγιο. Ναι. Δεν απευθύνεται έτσι σε μικρά παιδιά που ίσως να μην γνωρίζουν κάποιες λέξεις. Ναι. Έχει λέξεις και πιο σπάνιες, θα έλεγα. Και γενικά, γράφοντας και τα δύο βιβλία και κατά τη συγγραφή του πρώτου και του δευτέρου, πρόσεχα πάρα πολύ να μην επαναλαμβάνομαι. Έχουμε τόσο πλούσια γλώσσα, δηλαδή ο πλούτος της είναι ανεκτίμητος και τεράστιος, που σκέφτηκα γιατί να μην χρησιμοποιήσω μια συνώνυμη και να επαναλάβω την προηγούμενη που την έχω ήδη γράψει. Και νομίζω ότι κάπως το έχω καταφέρει να μην επαναλαμβάνομαι πάρα πολύ, να μην χρησιμοποιώ μόνο τις λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στον προφορικό λόγο, που είναι πιο απλός. Ελπίζω άρα να το έχω καταφέρει. Άρα κερδίζουν και με αυτό τα παιδιά, έτσι, ναι, οι αναγνώστες. Είναι ο δεύτερος άξονας πάνω στον οποίο έχω έτσι βασίσει τη συγγραφή του βιβλίου. Ο ένας είναι να προσφέρω κάτι ηθικά, πνευματικά, και ο δεύτερος γλωσσικά.
Κυρία Φλεβάρη, τώρα εσείς το κάνατε μια μικρή παρουσίαση του βιβλίου, αλλά θα έχετε και μεγαλύτερη εκδήλωση για το βεβαίως. Βιβλίο. Ναι, βεβαίως. Την ερχόμενη Παρασκευή, στις 9 Δεκεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, θα κάνουμε μια ακόμη παρουσίαση με την ακίνητη και υπερδραστήρια, θα έλεγα, επαγγελματία της πόλης, τη Δήμητρα τη Δημοπούλου, mm-hmm. την ιδιοκτήτρια του Βιβλιοπόλης. Η παρουσίαση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο καφέ Bodega, 6 ώρα την ερχόμενη Παρασκευή. Και ελεύθερη για όλους βέβαια, όποιος θέλει μπορεί βεβαίως. Να έρθει και να... Θα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Να πούμε και για το προηγούμενο βιβλίο σας, είναι το δεύτερο αυτό. Το Κρυστάλλινο Αγγελούδι είναι το δεύτερο. Το πρώτο. Το πρώτο είναι αυτό, το έχω μαζί μου, είναι η Πριγκιπονεραϊδούλα Μελίτη και οι μαγικές της δυνάμεις. Αυτό κυκλοφόρησε το έτος 2020, τον Αύγουστο του 2020, επίσης από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Θα έλεγα ότι απευθύνεται σε παιδιά και προσχολικής ηλικίας, θα τους το διαβάζουν οι γονείς τους mm-hmm. φυσικά, αλλά και σε παιδιά μέχρι τέλος δημοτικού άνετα. Είναι λίγο πιο θελκτικό, θα έλεγα, για τα μικρότερα παιδιά, γιατί περιλαμβάνει και εικονογράφηση. Α, μάλιστα. Είναι διαφορετικό. Ναι. Και να εστιάσω, αν μου επιτρέπετε, σε αυτή την εικονογράφηση, ναι. Από τη Δήμητρα Πέπα, η οποία είναι εξ ολοκλήρου στο χέρι. Δεν έχει παρέμβει καθόλου υπολογιστής. Και είναι και ελκυστικό για τα παιδιά, ναι, για τα μικρότερα παιδιά. Ναι. Το κάνει πιο ελκυστικό. Ενώ το Κρυστάλλινο Αγγελούδι, γι' αυτό και είπα ότι ενδεχομένως έχει μόνο μερικά σκιτσάκια, ως επιτοπλίστων είναι κείμενο. Και το πρώτο είναι ιστορίες-ιστορίες ή είναι υπόθεση, όχι. Μία ιστορία. Μία πλήρης ιστορία, ναι. Μπορώ να σας περιγράψω, βεβαίως. Αν θέλετε, έτσι εντάχει. Είναι μια πριγκίπισσα που η μαμά της αρχίζει να την προσφωνεί πρίγκιπο νεραϊδούλα. Mm-hmm. Το κοριτσάκι αναγνωρίζει βεβαίως ότι πριγκίπισσα είναι, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει το νεραϊδούλα από πού προέρχεται. Η μαμά της της αναφέρει ότι, και ο μπαμπάς της επίσης, ότι έχει κάποιες μαγικές δυνάμεις, ανθρώπινες μαγικές δυνάμεις, το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει, εν πάση περιπτώσει μετά από διάφορα περιστατικά και με αφορμή την βοήθεια που προσφέρει σε ένα τραυματισμένο ελαφάκι, αρχίζει σιγά σιγά με τη μευτική μέθοδο, θα έλεγα, του Σοκράτη, με τη βοήθεια της μαμάς της, να καταλαβαίνει τι εννοεί πραγματικά η μαμά της. Οι ανθρώπινες μαγικές δυνάμεις είναι κάτι άλλο. Έχουμε, αυτό είναι το μήνυμα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μαγικές δυνάμεις και μπορούμε να κάνουμε πράγματα και θαύματα, όπως της λέει η μαμά της. Να, λοιπόν. Αλλά να μην τις αποκαλύψουμε ποιες είναι. Να, και πολλά μηνύματα έτσι για να ενδυναμώσουμε και τα παιδιά, τα οποία όμως πλέον είναι μπροστά σε οθόνες. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς εκτιμάτε ότι ένα παιδί μπορεί να αγαπήσει το βιβλίο? Νομίζω ότι το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε ως γονείς είναι να αποτελέσουμε παράδειγμα. Δηλαδή, αν το παιδί, σε όλα αποτελούμε το παράδειγμα για τα παιδιά μας, αν το παιδί μας δει ότι διαβάζουμε οι ίδιοι, αν το παρακινούμε να πάμε στο βιβλιοπωλείο, να αγοράσουμε ένα βιβλίο μαζί, να το διαλέξει, να το βοηθήσουμε, να του δώσουμε και την επιλογή ότι έχει την ευχαίρεια να διαλέξει και κάτι που του αρέσει, να επισκεφθούμε μια βιβλιοθήκη ενδεχομένως, μια βιβλιοπαρουσίαση. Δηλαδή, γενικά, να μοιήσουμε το παιδί στη φιλαναγνωσία και στον κόσμο του βιβλίου, νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ναι. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι από προσωπική άποψη, από τους δασκάλους των παιδιών μου, νομίζω ότι καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να μοιήσουν τα παιδιά και αυτοί στη φιλαναγνωσία, να τους μεταδώσουν την αγάπη για το βιβλίο. Είναι οι σχολικές βιβλιοθήκες, θεωρώ ότι αποτελούν επίσης ένα καλό τρόπο, ένα εργαλείο, θα έλεγα, που μπορεί το παιδί μας να έρθει σε επαφή με το βιβλίο. Και τώρα γίνεται προσπάθεια από τα περισσότερα σχολεία. Βεβαίως. Και είναι σημαντικό αυτό, ναι. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι και στο σχολείο των παιδιών, που είναι το 21ο Δημοτικό mm-hmm. Σχολείο της Καλαμάτας, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα από τους εκπαιδευτικούς. Έχουν πλούσια βιβλιοθήκη, από ό,τι έχω αντιληφθεί, αρκετούς τίτλους. Έχω και εγώ δωρήσει τα δικά μου και τα δύο. Και πάρα πολύ συχνά τα παιδάκια, δηλαδή, έχουν τη δανειστική βιβλιοθήκη. Φέρνουν βιβλία στο σπίτι, τα κρατούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα διαβάζουν. Αλλά νομίζω, όπως είπα στην αρχή, ότι το κυριότερο είναι εμείς, οι γονείς. Ναι, από τη μικρή ηλικία. Mm-hmm. Τώρα εσάς σας έχει κερδίσει το παιδικό βιβλίο ή σκέπτεστε και κάτι άλλο στο μέλλον?
Τώρα πρωτίστως, επί του παρόντος τουλάχιστον, ναι, με έχει κερδίσει το παιδικό βιβλίο, γιατί είμαι και μαμά ίδια. Και αφότου έγινα μητέρα, βλέπω και τα παιδιά, όλου του κόσμου ως δικά μου παιδιά, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή νιώθω αυτό το συναίσθημα. Στο μέλλον φυσικά δεν αποκλείω τίποτα, αλλά προς το παρόν ναι, με έχει κερδίσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο να αλληλεπιδράς με παιδιά. Νομίζω ότι είναι τρομερά αναζωογονητικό. Και πρέπει να τα αγαπάς τα παιδιά, ναι, για να το νιώθεις όλο, βέβαια, αυτό. Βέβαια, φυσικά. Και είναι βασικό. Εμείς να ευχηθούμε καλοτάξιδα τα βιβλία σας και τα δύο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και για τη σημερινή πρόσκληση και για τις ευχές σας. Ήταν τυπητική πάρα πολύ η πρόσκλησή σας και ήρθαμε μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Καλό τάξη εδώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου και αγρότη με ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Αποκατάστασης και αποθεραπείας διάπλαση βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 18 στρεμμάτων στη μαγευτική Καλαμάτα. Είναι δυναμικότητας 97 κλινών. Η διάπλαση ακολουθεί το σκανδιναβικό μοντέλο αποκατάστασης. Με την επιστημονική γνώση, τη φροντίδα αλλά και την αγάπη των ανθρώπων της, βοηθάει τους ασθενείς να επανενταχθούν χωρίς προβλήματα στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η Διεπιστημονική Ομάδα της Διάπλασης προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε νευρολογικές, ορθοπαιδικές ή νευροχειρουργικές καταστάσεις μεταγχειρητικά, στην υποξία ή χρόνια φάση. Διάπλαση. Η φροντίδα που σας αξίζει. Σικική. Ο λίτερ του αποξηραμένου σίκου με συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές για 69 χρόνια. Ενισχύουμε διαρκώς το brand name Καλαμάτα μέσω του εμβληματικού προϊόντος του αποξηραμένου σίκου. Σικική. 69 χρόνια δίπλα στον παραγωγό. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργιοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210 22 266.
Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου και αγρότη με ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και σε λίγη ώρα από τώρα, γύρω στις 8.30, θα ξεκινήσει μία εκδήλωση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας με τίτλο «Θνητοχώρα». Και βέβαια η εκδήλωση αυτή είναι έτσι βασισμένη στην πίεση του Βασιλείου Φλόρου με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο «Αρχαίγονος κήπος, τα φωτολούλουδα του ανεκπλήρωτου». Είναι μαζί μας ο κύριος Φλόρος, ο οποίος είναι συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ κυρία Ηλιοπούλου για την υποδοχή και για το χώρο που δίνετε σε συγγραφείς και σε ανθρώπους της τέχνης στην Καλάματα και εσάς και το κανάλι σας. Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας κύριε Φλόρο και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με την Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας προκειμένου να έχουμε αυτή την εκδήλωση το βράδυ? Ναι, παλαιότερα της Φιλαρμονικής... δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, ο Κώστας. Ναι. Ο Κώστας, ναι, ναι. Ο Κώστας. Λοιπόν, είδε κάποια ποίηματά μου και θεώρησε καλό να αυτά να τα κάνει σύγχρονα, μια σύγχρονη, δηλαδή να βάλει σε αυτά μια σύγχρονη ποίηση, μια σύγχρονη μουσική. Θεώρησα την ιδέα καλή, εξάλλου εγώ είμαι ανοιχτός σε συνεργασίες, γιατί πιστεύω ότι οι τέχνες μπορούν να συνεργαστούν και να βρεθούν σε ένα πλαίσιο τέτοιο πολιτιστικό, έτσι ώστε όλοι μαζί ό,τι μπορούμε να δώσουμε και στην πόλη και γενικότερα στο ευρύτερο κοινό. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτή η συνεργασία ως μια σκέψη και πρόταση του Νικολέα, βγάζοντας εγώ το τελευταίο μου βιβλίο, τον Αρχαίγωνο Κήπο, τα φωτολούλουδα του ανεκπλήρωτου. Κάναμε κάποιες πρόβες, είδαμε κάποια ποίηματα, διαλέξαμε κάποια από αυτά και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγήκε και αυτή η ιδέα της κοινής παρουσίασης, γιατί αυτή είναι μια εκδήλωση της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας, αλλά μέσα και από μια διάθεση συνεργασίας και ανάγκης πολιτισμού. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο μια μουσική παρουσίαση, ούτε μια λογοτεχνική βραδιά. Έχουμε και ανθρώπους που είναι καλαματιανοί ζωγράφοι, όπως ο Παναγιώτης ο Τεμπελόπουλος, ο Βασίλης ο Καριζώνης και ο Γιώργος Σταθουλόπουλος, που όλοι αυτοί συνδράμουν στην απόψινή εκδήλωση, γιατί θα δούμε και τα δικά τους έργα. Τους ζωγράφους και τα έργα τους. Θα έχουμε έτσι μια συνάντηση σύγχρονης μουσικής με τη σύγχρονη ποίηση και τη σύγχρονη ζωγραφική. Και σύγχρονη ζωγραφική. Ναι. Ναι, είναι μια έτσι όπως το έχουμε πει, μια πρωτότυπη εκδήλωση. Και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί υπάρχουν δυνάμεις από ένα ευρύτερο φάσμα καλλιτεχνικό.
Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Στις 8.30. Και ναι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μπορώ να πω κάποια στοιχεία για τους συνεργάτες. Βεβαίως, βεβαίως. Τη μουσική σύνθεση την έχει κάνει ο Κώστας ο Νικολέας, στο τραγούδι είναι η Κωνσταντίνα η Κορμά, η Ευτυχία Δημητροκοπούλου στο φλάουτο, στο μπάσο κλαρινέτο ο Γιώργος ο Μίτζας, πιάνο η Σοφία η Τσόγκα, ποίηματα θα απαγγείλω εγώ. Και είπαμε τους ζωγράφους τους, οι οποίοι συμμετέχουν με σκίτσα και πίνακες, και την εκδήλωση την υποστηρίζει ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, η Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων και ο Σύλλογος Προοδευτικών Πολιτών Συμμετέχω, που είναι εδώ στην Καλαμάτα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πω λίγα πράγματα για το βιβλίο. Αυτό γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, ναι. Γιατί είναι το τελευταίο σας βιβλίο, Αρχαίγονος Κήπος. Να ναι, μας είναι πείτε, το πιο πρόσφατο βιβλίο. Ναι, τι περιλαμβάνει, μόνο ποίηματα έχει? Αυτό περιλαμβάνει 160 ποίηματα, 22 πεζά και σε 12 θεματικές ενότητες. Οι θεματικές ενότητες είναι ποίηματα ερωτικά, που τα λέω παλαιοί έρωτες και παντοτινές αγάπες. Είναι ποίηματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, έχουν να κάνουν με την οικολογία. Είναι ποίηματα που έχουν να κάνουν με την αναζήτηση, με το μυστήριο του θανάτου. Είναι ποίηματα που έχουν να κάνουν με το συζυγικό βίο. Είναι ένα πολύπλευρο βιβλίο. Πιστεύω ότι και έτσι αυτός ήταν ο σκοπός μου, να αγαπηθεί από το κοινό, αν και η ποίηση είναι ένα δύσκολο είδος και δύσκολα το κοινό πηγαίνει και αγοράζει ποιητικά βιβλία, αλλά εμείς οι ποιητές επιμένουμε σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας μας. Και φαντάζομαι ότι τα ποίηματά σας, όσοι έρθουν σήμερα, τα δουν και κάτω από άλλη σκοπιά και διαφορετικά. Νομίζω έτσι. Πως ναι. Είναι διαφορετικό πάντα το ποίημα. Εξαρτάται αν το διαβάζεις μόνος σου, αν είσαι μαζί με άλλους, αν το βλέπεις κάτω από μια μουσική σύνθεση. Πάντα ένα ποίημα έχει και σχέση με το περιβάλλον, πέρα από το λόγο και τη δυναμική του λόγου, πάντα και το περιβάλλον συνδράμει σε μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε μια πολύ ωραία έτσι, παρουσία και συνεργασία. Που είναι πέρα από τη λογοτεχνία, πλέει στη μουσική και φτάνει στα όρια της τέχνης της ζωγραφικής. Εμείς να πούμε καλοτάξει εδώ και στο βιβλίο σας, παρότι όπως είπατε έτσι συνήθως τα ποίηματα οι αναγνώστες δεν τα προτιμούν, ωστόσο εσείς μας αναφέρετε ότι υπάρχει μια μέσα από τα ποίηματα αυτά βγαίνουν και πολλά, έτσι, από τον ναι, έρωτα μέχρι και την πολιτική. Αν έχουμε λίγο χρόνο, επειδή ναι. Έχουμε το ελαιομάζωμα τώρα, και όλη η Μεσσηνία μαζεύει τις ελιές της. Τις μάζεψα και εγώ πριν λίγο καιρό. Καλοφάγωτο το λάδι μας, το εξαιρετικό. Δεν γράφουμε μόνο ποιήση ή λογοτεχνία. Είμαστε ταυτόχρονα και μέσα στη ζωή και στη βιοπάλη και μέσα στη φύση και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, αν θέλετε να σας διαβάσω 5 στίχους από το ελαιομάζωμα, που είναι ένα ποίημα. Και με αυτόν τον τρόπο ίσως να τελειώσουμε και έτσι ευχάριστα. Ναι. Διαβάζω. Ελαιομάζωμα. Πέρασαν τα χρόνια γρήγορα σαν νερό, είπε η μάνα μου μαζεύοντας τα μεγάλα τσουβάλια τον ελαιόκαρπο. Μια ελεύθερη συνάθρηση των θλίψεων για το πεπρωμένο της ζωής απλώθηκε μέσα μου. Πέρασε στα απλωμένα παλιά του λιωμαζώματος, ξεχύθηκε στο χωράφι ως εκφοβισμός του παρόντος. Περάσανε τα χρόνια γρήγορα. Ανέβηκα έξαφνα στην ελιά, ως απόδειξη ότι αντέχω ακόμα στο διαρκές παρόν, με τα χρόνια να περνάνε στο αίμα μου, να κυλάνε στα ελαιόφυλλα και στο γαλάζιο του ουρανού. Μάλιστα. Αυτό. Αποτυπώνεται όμως το τι βιώνουν οι Μεσσήνοι, έτσι. Εννοείται. Έτσι, ακριβώς, κατά τη διάρκεια έτσι, των χρόνων. Είναι αλήθεια, εγώ γράφω ποιητικές ιστορίες, δηλαδή σε κάθε ποίημά μου είναι μία, από κάτω έχει ένα πλαίσιο πολλές φορές και βιωματικό ή μία ιστορία
η οποία δεν ανήκει μόνο σε μένα, ανήκει και σε άλλους. Απλά εγώ την βλέπω με τα δικά μου μάτια. Δηλαδή το βιβλίο αυτό, νομίζω ότι, στο βιβλίο μάλλον αυτό, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει ένα κομμάτι από το δικό του εαυτό, όπως και σε κάθε ποιητικό βιβλίο. Και αυτό είναι το όμορφο. Δηλαδή μπορεί ο ποιητής, ο συγγραφέας να γράψει κάτι, αλλά ο αναγνώστης να το δει με μια άλλη ματιά. Κύριε Φλόρο, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλό τάξιδο στο βιβλίο. Καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι και ανοιχτή για το κοινό, ελεύθερη. Να είστε καλά. Να πω ότι ο Αρχαίγωνος Κήπος, τα φωτολούλουδα του ανεκπλήρωτου, είναι των εκδόσεων τα ΔΕΦΗ. Αυτό ξέχασα να το πω. Ωραία. Και βέβαια το βρίσκει όποιος θέλει στα βιβλιοπωλεία, έτσι. Στα βιβλιοπωλεία, ναι. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Σε κλίμα Χριστουγέννων μπήκε και επίσημα η Δημοτική Κοινότητα Πεταλιδίου με μια πλούσια εκδήλωση. Μικρή και μεγάλη, μέτρησαν αντίστροφα για τη φωταγώγηση του δέντρου, έψαλαν τα κάλαντα, χόρεψαν και διασκέδασαν, ενώ γεύτηκαν και μοναδικά χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Χριστούγεννα μύρισε και στην περιοχή του Πεταλιδίου του Δήμου Μεσίνης, αφού φωταγώγησαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, χόρεψαν, είπαν τα κάλαντα και φυσικά γεύτηκαν πολύ όμορφα χριστουγεννιάτικα εδέσματα. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι ιδανική. Γι' αυτό να σκεφτούμε όλοι, να δώσουμε φως στις ψυχές μας, να περάσουμε το μήνυμα της αγάπης και της αλληλεγγύης και να εκπέξουμε το μήνυμα για ελπίδα και ένα καλύτερο αύριο. Το Δημοτικό Σχολείο, όπως είδατε, παρουσίασε κάλαντα. Ο δικός μας σύλλογος παρουσιάζει χορούς από όλη την Ελλάδα. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, καλές γιορτές και ειρηνικό το 2023. Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων, αφού μετά από δύο χρόνια έζησαν και πάλι την μαγεία των Χριστουγέννων με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις. Συνεργαστήκαν όλοι οι σύλλογοι για πρώτη φορά Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου μαζί με το Σύλλογο Γυναικών Πεταλιδίου και τη Δημοτική Αρχή για να κάνουμε αυτή τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Μεσίνη ξεκινήσαν από το Πεταλίδι. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για το δέντρο, για το σπιτάκι, για όλα. Μετά από δύο χρόνια εγκλεισμού, καταφέραμε σήμερα και κάνουμε μια σπουδαία γιορτή. Με τα παιδιά που χορεύουν, με χοροδία, να θυμηθούμε πραγματικά πόσο ωραία είναι τα γλέντια και η χαρά στη ψυχή μας. Για να πάμε και σε μια αθλητική είδηση. Η πρωταθλήτρια η Μιχαλοπούλα αναδείχθηκε στο τουρνουά τένις που έγινε στην Καλαμάτα. Μια χρονιά με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε για τον όμιλο αντισφαίρησης Καλαμάτας. Αθλητές και αθλητριές του φέτος συμμετείχαν σε πρωταθλήματα και τουρνουά υψηλής ανταγωνιστικότητας και βαθμού δυσκολίας εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Ένα τένις Europe, ένα Ε1 με τη Μαρία την Καζολέα, η οποία έφτασε πολύ κοντά και να το κατακτήσει. Η Βάσια Μιχαλοπούλου, ένα τένις Europe που και αυτή πήγε στους τελικούς κτλ. Είναι πάρα πολύ θετικό το πρόσημο, είμαι πολύ ευχαριστημένος και να δούμε την καινούργια χρονιά τι θα μας φέρει και πώς θα δουλέψουμε.
στο τελευταίο τουρνουά της σεζόν κατηγορίας Ε3 που φιλοξενήθηκε στις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις της Καλαμάτας, στην Τέντα και τη Δυτική Παραλία, συμμετείχαν αθλητές από την Αττική και την Πελοπόννησο. Ένα τουρνουά με ρεκόρ συμμετοχών, γεμάτο σασπένς και πλούσιο θέαμα για όσους βρέθηκαν στο πλευρό των αθλητών που συμμετείχαν στις κατηγορίες K12 και K16. Πήρε η Καλαμάτα ξανά ένα τουρνουά, ένα πολύ καλό τουρνουά, ένα Ε3. Μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Αντιφαίρεσης Καλαμάτας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν αυτό το διήμερο στην διοργάνωση. Πρόκειται για μια διοργάνωση K16-K12, που σημαίνει ότι συμμετέχουν παιδιά κάτω των 16 ετών και κάτω των 12 ετών, από όλη την Πελοπόννησο και την Αθήνα. Είναι μια από τις πολλές διοργανώσεις που ο Ομίλος Αντιφαίρεσης Καλαμάτας διεξάγει. Με επιτυχία θέλουμε να πιστεύουμε. Στους αγώνες αυτούς, ο Όμιλος Αντισφαίρησης Καλαμάτας έλαβε μέρος με 6 αθλητές, με την Βάσια Μιχαλοπούλου να κατακτά τον τίτλο στην μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία των κοριτσιών κάτω των 16 ετών. Στα προημιτελικά της ίδιας κατηγορίας έφτασε η Λίδα Μπλουγουρά, όπου αποκλείστηκε από την αθλήτρια του Χαϊδαρίου, Απέργη Ελισάβετ. Στις μικρότερες κατηγορίες κάτω των 12 ετών, αξιόμαχος εμφανίστηκε ο Γιάννης Παντελίδης, που πέρασε τους δύο πρώτους γύρους για να χάσει στη φάση των 16. Στον δεύτερο γύρο ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Νικόλας Μπαζιώτης, ενώ έναν γύρο πριν τελείωσε η συμμετοχή του Ανδρέα Γκόνη. Από τον πρώτο γύρο τον αποκλεισμό γνώρισε και η Ευελίνα Μπούτρα, που αντιμετώπισε την νεαρή Άννα Φαρμάκη από τον Σύλλογο της Γλυφάδας. Στους αγώνες που φιλοξενήθηκαν στην Καλαμάτα συμμετείχαν οι φερέλπιδες αθλητές, η νέα γενιά της Πελοποννησιακής Αντισφαίρησης, και τα εφόδια, όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο προπονητής, για το μέλλον είναι πάρα πολλά και σημαντικά. Ναι, για να μπορέσουν από την καινούργια χρονιά, το 23, να βάλουν καλύτερες βάσεις και να δουλέψουμε κι εμείς πιο σωστά και πιο ολοκληρωμένα. Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα, και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.